ήταν από τα πιο απίθανα πράγματα. Ακόμα και αν κάποιος μου έλεγε ότι ξέρεις, αυτό θα συμβεί, θα θεωρούσα ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτό που ονομάζαμε πολιτική ήταν κάτι έξω από μας. Ήταν κάτι έξω από την αισθητική μας. Ήταν έξω από τις αξίες μας. Ήταν έξω από αυτά που πιστεύαμε και από αυτά που εφαρμόζαμε στην προσωπική μας ζωή. Αφήσαμε χώρο λοιπόν για μια συνεχή προοδευτική υποβάθμιση της ποιότητας του πολιτικού λόγου, της πολιτικής πράξης, του πολιτικού εντός εισαγωγικών ήθους. Και έτσι πάθαμε όλοι έναν ιδιότυπο μυθριδατισμό. Δεν μας ενοχλούσε πια. Δεν μας ενοχλούσε τίποτα. Αλλά ήταν και αδύνατο να κάνουμε κάτι, γιατί υπήρχε ένα ανίκητο δίδυμο απέναντί μας. Ήταν ο διεφθαρμένος οπαδός και ο πολιτικός, ο διεφθαρμένος πολιτικός και ο διεφθαρμένος επίσης οπαδός με την άλλη σημαία. Αυτό ήταν αδύνατο να το αντιμετωπίσεις. Διότι λειτουργούσε το σύστημα. Διότι αν κάποιος είχε ως μοναδικό προσόν την κομματική του ταυτότητα, έβρισκε δουλειά, προχωρούσε, έπαιρνε μισθολογικές οριμάσεις, έπαιρνε σύνταξη, επιδόματα, λειτουργούσε. Πώς να πεις, όταν όλα τα συνθήματα τα προεκλογικά, όλα αυτά τα χρόνια ήταν λεφτά υπάρχουν, είτε διατυπώνονταν με αυτόν τον τρόπο, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πώς να πεις ότι προκοπή γίνεται μόνο με σκληρή δουλειά σε ένα καθεστώς ευνομίας. Μέχρι που αυτό το σύστημα κατέρευσε. Και εμείς που είχαμε πολιτική σκέψη, αλλά δεν ανακατευόμασταν με τα πολιτικά ή που προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να ανακατευτούμε, αλλά είδαμε πώς παίζεται το παιχνίδι και φύγαμε τρέχοντας, αποφασίσαμε να μπούμε στην πολιτική σκηνή. Δεν σας κρύβω ότι παρότι πριν να ξεκινήσω τη δημιουργία της δημιουργίας, ήμουν σαν το λιοντάρι στο κλουβί, βλέποντας την Ελλάδα να διασύρεται στα πέρατα του κόσμου, βλέποντας τους πολιτικούς μας να συναγωνίζεται ο ένας τον άλλον σε ανικανότητα, ανευθυνότητα και κυροσκοπισμό. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν ανήσυχος για το εάν θα είχε ανταπόκριση αυτή η κίνηση. Και δεν σας κρύβω ότι έχω εκπλαγεί για την ανταπόκριση που είχε αυτή η κίνηση. Αυτό που δεν ξανάγινε, γίνεται τώρα μπροστά μας. Μια πολιτική χωρίς πολιτικούς, η οποία διαμορφώνεται από τους ανθρώπους της παραγωγικής οικονομίας, η οποία διαμορφώνεται από τις τοπικές κοινωνίες και δεν εξαντλείται σε στήρα διαμαρτυρία ή αγανάκτηση, αλλά οδηγείται σε προτάσεις και σε σοβαρότητα, είναι η πρόταση που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το φρικτό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Σε λίγο θα έχουμε εκλογές. Και αναρωτιέμαι, τι παραπάνω θα κάνει μια κυβέρνηση συνασπισμού που όπως φαίνεται θα προκύψει, η οποία θα είναι ίδια με την κυβέρνηση συνασπισμού που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά με πολύ λιγότερους βουλευτές και ενδεχομένως με οριακή ή καθόλου κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτές οι εκλογές δεν κατάλαβα γιατί προκηρύχθηκα. Από ένα πείσμα του Σαμαρά, επειδή το συζητούσαμε και όταν το συζητάς, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Υπήρχε η κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Να ολοκληρωθεί το PSI, το κούρεμα δηλαδή, η χρεοκοπία δηλαδή, να γίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και να γίνουν και οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, διότι η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία και η δημόσια διοίκηση πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Τι έγινε από όλα αυτά? Το 96% του κουρέματος, καμία ανακεφαλοποίηση, καμία μεταρρύθμιση. Τι παραπάνω από έναν πρωθυπουργό ο οποίος είχε και τη διεθνή αναγνώριση, είχε την έξωθεν καλή μαρτυρία, είχε ένα προσωπικό κύρος, τι παραπάνω θα κάνουν δύο ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν πρόσωπο να εμφανιστούν στα διεθνή φόρα, οι οποίοι συναγωνίζονταν ο ένας τον άλλον σε καιροσκοπισμό και σε αλλαγή θέσεων? Πώ
πώς θα μπορέσουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις όταν οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν να τα βάλουν με τα pitbull που εξέθρεψαν στα κόμματά τους. Τι θα συμβεί την επαύριο όταν για κάθε μεταρρυθμιστικό σχέδιο οι Φωτόπουλοι και ο κάθε Φωτόπουλος, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε τη Νέα Δημοκρατία, κατεβάσει τους διακόπτες, κλείνει δρόμους, καταλάβει κτίρια, τα σπάει, τα καίει. Τι θα συμβεί? Ποιος θα έχει το σθένος να επιβάλλει τον νόμο σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει συνηθίσει σε ένα καθεστώς διάχυσης της ανομίας? Θεωρούν ότι είναι συνηθισμένο πράγμα η ανομία, πια ότι είναι περίπου νόμιμη. Πώς θα συμβούν όλα αυτά? Και ποιοι άνθρωποι, γιατί εκτός από τους θεσμούς υπάρχουν και άνθρωποι, θα διαχειριστούν τις τρίχες μας? Διάβαζα καθώς ερχόμουν από τη Λάρισα ότι ο επανιδρυτής του κράτους, ο έσχατος Καραμανλής, το έσχατος είναι και αξιολογικό και έχει και αξιολογικό και χρονικό χαρακτήρα, θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής. Εάν ψάξετε στο site της Βουλής για την δραστηριότητα κάθε βουλευτή την περίοδο που μας πέρασε, θα δείτε ότι ο Καραμανλής έχει το απόλυτο μηδέν. Δεν έκανε καμία επερώτηση, καμία ομιλία, κανέναν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μηδέν, 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 μηδέν. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ως μεταρρυθμιστής, ως επανιδρυτής του κράτους, απέτυχε παταγωγός. Και ως βουλευτής δεν έκανε απολύτως καμία κίνηση που θα έπρεπε να κάνει, παρότι όλο αυτό το διάστημα εισέπραξε τη βουλευτική του, το βουλευτικό του μισθό. Γιατί ξαναζητάει την ψήφο? Γιατί ξαναδιεκδικεί την εισδοχή του στη Βουλή? Να κάνει τι που δεν έκανε πριν? Και γιατί το κόμμα, το οποίο υποτίθεται ότι διατείνεται πως θα πολιτευθεί με νέους και άθραπους, αποδέχεται έναν χρεοκοπημένο πολιτικό να ξαναβάλει υποψηφιότητα? Προφανώς διότι δεν έχει με τι άλλο να ασχοληθεί. Προφανώς γιατί θα έχει πρόβλημα επιβίωσης ή για να ικανοποιηθεί μια φιλοδοξία. Αυτό που λέμε το μικρόβιο της πολιτικής. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε μικρόβιο πολιτικής. Θα προτιμούσαμε να κάναμε τη δουλειά μας και να είχαμε πολιτικούς που να κάναν και εκείνη τη δικιά τους. Όμως αυτό 38 χρόνια δεν έγινε τώρα. Και δεν έγινε ούτε σε επίπεδο κυβερνητικού έργου, ούτε σε επίπεδο κομματικής οργάνωσης. Ήμουνα τις προάλλες σε ένα πάνελ με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε μια δημοσιογραφική συζήτηση. Και άκουγα και τους δύο να λένε ότι τα κόμματα πρέπει να μεταξελιχθούν και πρέπει να αποκτήσουν εσωτερική δημοκρατία και πρέπει να έχουν διαδικασίες οι οποίες να βοηθάνε, ας πούμε, την ανανέωση και πρέπει το ένα και πρέπει το άλλο. Και με την μεγαλύτερη φυσικότητα τους ρώτησα, μα γιατί τα λέτε αυτά εδώ στο δημοσιογραφικό πάνελ τώρα και δεν τα λέγατε τόσα χρόνια στα όργανα τα κομματικά?